Αλέξανδρος λέγεται ότι χρειάστηκε μία εβδομάδα για να διανύσει αυτή την απόσταση. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, σε αυτήν την έρημο ο Πέρσης βασιλιάς Καμβύσης έχασε σε μία μοθύελα 50.000 άνδρες. Το ταξίδι για τη Σίβα, ακόμη και σήμερα, είναι κοπιαστικό και δύσκολο. Τόσο δύσκολο όσο να ξεχωρίσεις το μύθο από την πραγματική ιστορία. Δύο παράξενα πράγματα συνέβησαν σε αυτό το ταξίδι στον Αλέξανδρο και τη συνοδεία του, γράφει ο Καλλισθένης. Τους τελείωσε το νερό, αλλά σώθηκαν από μια καταρακτώδη βροχή. Έχασαν το δρόμο τους, αλλά εμφανίστηκαν πουλιά που τους οδήγησαν στον προορισμό τους. Η Σίβα βρίσκεται στη μέση της ερήμου και μοιάζει με θαύμα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι πάνω στον ιερό λόφο ο θεός Άμωνας, δίας για τους Έλληνες, μιλούσε άμεσα στους ανθρώπους. Το όνομα Σίβα στην τοπική διάλεκτο σημαίνει πουλί της προσευχής. Η όαση της Σίβα είναι ένα μαγικό μέρος και εδώ πρέπει να συντελούνται μυστήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξανδρος πέρασε από εδώ. Η όαση της Σίβα και το μαντίο του Άμωνα ήταν από πολύ παλιά γνωστά στους Έλληνες της κυρίως Ελλάδας. Πίστευαν ότι από εδώ είχε φτάσει η σχετική τέχνη στο μαντίο της Δωδόνης. Ο Αριστοφάνης θεωρούσε το μαντίο του Άμωνα ως το δεύτερο σημαντικότερο μετά από τον Δελφόν. Ο Πίνδαρος είχε ιδρύσει στη Θήβα ναό του Άμωνα και οι Αθηναίοι είχαν στείλει επίσημη αντιπροσωπεία κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο για να πάρουν χρησμό. Ο χώρος όπου βρίσκεται το ιερό του Άμωνα, όπως αναφέρει ο Αριανός, είναι περιμετρικά έρημος. Είναι κατάφυτος από ήμερα δέντρα, ελιές και φοίνικες και ο μόνος που διαθέτει νερό από όλους τους γύρω χώρους και αναβλύζει από εκεί πηγή που δεν μοιάζει καθόλου με τις άλλες πηγές που αναβλύζουν από τη γη. Ο Αλέξανδρος έφτασε στην Ιερή Οδό και δροσίστηκε μαζί με τους συντρόφους του στην πηγή του ήλιου που υπάρχει ακόμα. Δελφή, Γόρδιο, μαντίο του Άμωνα, ιερή τόπη της εποχής όπου ο Αλέξανδρος πέρασε αναζητώντας κάποια σημάδια. Το μαντίο του Άμωνα λεγόταν πως είναι αλάνθαστο και εκεί κατέφυγαν ο Περσέας και ο Ηρακλής, πρόσωπα που ο Αλέξανδρος θαύμαζε. Οι μύθοι έλεγαν ότι ο Ηρακλής και ο Περσέας κατάγονταν από το Δία. Αλλά και η γενιά του Αλεξάνδρου δεν καταγόταν από τον Ηρακλή. Ο Αλέξανδρος περπάτησε στο ιερό μονοπάτι με τον Ηφαιστείωνα και τους πιο στενούς του φίλους. Τι ήθελε να ακούσει από το μαντίο? Κάτι που ήξερε ή κάτι που δεν ήξερε? Ο Αριανός λέει ότι ο πόθος του δεν ήταν να μάθει το μέλλον του, αλλά να μάθει για τον εαυτόν του την πλέον αλάνθαστη γνώμη ή και να υποστηρίξει ότι τη γνωρίζει. Ο Αλέξανδρος πέρασε από το μαντίο των Δελφών, καθώς και από το μαντίο του Άμωνα, από εδώ δηλαδή. Όλοι οι μεγάλοι άνδρες γνωρίζουν τη θέση τους μέσα στο σύμπαν, όπως βεβαίως και ο Αλέξανδρος. Καμιά φορά όμως περιμένουν από κάπου να επιβεβαιώσουν αυτό που ξέρουν. Γι' αυτό πέρασε από εδώ ο Αλέξανδρος, για να επιβεβαιώσει αυτό που ήξερε.
Ο Αλέξανδρος έγινε δεχτός από τους ιερείς του μαντίου που του έδωσαν τους χρησμούς σε πάπυρο και τον απεκάλεσαν γιο του Άμωνα. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο ιερέας του μαντίου για λόγους φιλοφρόνησης φέρεται να προσφώνησε τον Αλέξανδρο στα ελληνικά, αλλά επειδή δεν τα μιλούσε καλά, αντί να πει «ο παιδίον», είπε «ο παιδίος». Αμέσως όμως διαδόθηκε η φήμη ότι ο ιερέας προσφώνησε τον Αλέξανδρο «ο παιδιός». Την επίσκεψη στο μαντίο, ο Αλέξανδρος και οι φίλοι του σίγουρα εκείνο το βράδυ το γιόρτασαν. Η επίσκεψη του Αλεξάνδρου στο μαντίο του Άμωνα ήταν ένας επιδέξιος χειρισμός για να τον νομιμοποιήσει στα μάτια των Αιγυπτιών. Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι ακριβώς συνέβη στο μαντίο. Ο Αλέξανδρος, εφοδιασμένος με τους χρησμούς του μαντίου του Άμωνα, επιστρέφει στο στρατό του. Μπροστά του τώρα βρίσκεται η Περσική Αυτοκρατορία, που είναι βέβαιος πως θα την κατακτήσει. Ο Δαρίος συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις του απέραντου κράτους του στο οροπέδιο των Γαυγαμήλων. Οι φήμες οργιάζουν. Μιλούν για 1 εκατομμύριο άνδρες, τρεπανηφόρα άρματα, ακόμα και ελέφαντες. Ο Αλέξανδρος όμως δεν διστάζει και η φοβερή μάχη των Γαυγαμήλων σημαίνει την οριστική καταστροφή του Περσικού στρατού. Ο δρόμος προς τα ζωτικά κέντρα της Ασίας είναι πλέον ανοιχτός. Με τη συντριβή των περσικών δυνάμεων στο Γρανικό, την Ισό και τα Γαυγάμηλα, την κατάληψη και πυρπόληση της Περσέπολης και τέλος τη δολοφονία του Δαρίου από τον Σατράπη Βίσο, ο πόλεμος δείχνει να έχει ολοκληρωθεί. Αυτό πιστεύουν και οι Μακεδόνες στρατιώτες. Ο Αλέξανδρος όμως τους ανακοινώνει ότι ο σφετερισμός της Περσικής Βασιλείας από τον Βίσο και η ανακήρυξή του σε βασιλιά απαιτούν τη συνέχιση του πολέμου. Η συνέχιση των κατακτήσεων άρα δεν οφείλεται στην πλεονεξία ή τη μεγαλομανία ενός άπλιστου κατακτητή, αλλά επιβλήθηκε στον Αλέξανδρο από τον σφετερισμό του Περσικού θρόνου από τον Σατράπη Βίσο. Ο Αλέξανδρος συνεχίζει τις κατακτήσεις του και φτάνει ως τη Βαχτριανή. Το 327 ο Αλέξανδρος εκστρατεύει κατά τον Ινδόν. Διασχίζει τον Ινδό ποταμό και προχωρεί στην πεδιάδα του Ιδάσπη. Απέναντί του βρίσκεται παρατεταγμένος ο στρατός του βασιλιά Πόρου, τον οποίον κατατροπώνει σε λίγες μόνο ώρες. Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη, που όμως τον γεμίζει με θλίψη, γιατί σκοτώνεται ο αγαπημένος του Βουκεφάλας. Προς τιμήν του θεμελιώνει την πόλη Βουκεφαλία, κοντά στον Ιδάσπη ποταμό. Είναι αλήθεια ότι η απόφαση του Αλέξανδρου να συνεχίσει τον πόλεμο είχε ένα βαρύ τίμημα, τη σταδιακή του αποξένωση από τους Μακεδόνες του. Ο Αλέξανδρος θέλει να προχωρήσει προς το Γάγκη, όμως οι άνδρες του καταπονημένοι και εξαντλημένοι αρνούνται να τον ακολουθήσουν. Εγκαταλελειμμένος, δίνει τη διαταγή της επιστροφής. Η επιστροφή δεν περιλαμβάνει ηρωικές στιγμές,
όμως αναδεικνύει το μεγαλείο του Αλεξάνδρου, που υπομένει τις ίδιες κακουχίες με τους άνδρες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εξαντλητική πορεία στην έρημο της Γεδροσίας, όπου οι άνδρες του και τα υποζύγια πέθαιναν από τη δίψα, όταν ένας στρατιώτης ανακάλυψε σε μια χαράδρα λίγο νερό και του το έφερε μέσα στο κράνος, ο Αλέξανδρος τον ευχαρίστησε και το έχισε μπροστά στους άνδρες του. «Και η στρατιά όλη αναθάρισε», γράφει ο Αριανός, «σαν να είχαν πιει όλοι από το νερό που είχε χύσει ο Αλέξανδρος».